Επειδή ακριβώς δεν έχουν πείσει κανέναν εκπαιδευτικό ότι ο νόμος για την αξιολόγηση είναι προς το καλό των παιδιών, της εκπαίδευσης και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού, επιλέγουν με το μαστίγιο να την επιβάλλουν, και είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα προσφεύγουν και προσπαθούν να βγάλουν παράνομη και καταχρηστική την απεργία από εκεί, στην οποία μαζικότατα συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων ανά την Ελλάδα. Και δείχνει ακριβώς το φόβο τους και την αμηχανία τους μπροστά σε ένα εκπαιδευτικό κίνημα το οποίο δεν τρέφει καμιά αυταπάτη, για το ότι η αξιολόγηση που δρομολογούν κινείται στις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, που σκοπό έχει να κλείσει σχολεία, να ιδιωτικοποιήσει την εκπαίδευση, να απαλλάξει το κράτος από την όποια υποχρέωση θα έπρεπε να έχει και όσο οφείλει να έχει για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Η αντιεκπαιδευτική πολιτική, η πολιτική που καταργεί τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, η πολιτική και οι νόμοι οι οποίοι στέλνουν παιδιά από 15 χρονών στην κατάρτιση, που στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση, η πολιτική που διαλύει το σχολείο, η πολιτική η οποία καταργεί κάθε παιδαγωγική αρχή στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, δεν μπορεί παρά να περάσει με τη βία, με μέτρα καταστολής. Όταν οδηγούμαστε στα σχολεία τα οποία θα λειτουργούν σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, με διευθυντές μάνατζερ, με μαθητές χωρίς δικαίωμα στη μόρφωση και με εκπαιδευτικούς χωρίς δικαίωμα να σηκώσουν κεφάλι, τότε είναι λογικό επόμενο να έχουμε τέτοιες αποφάσεις και τέτοιες κινήσεις από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας, όπως η προσπάθεια της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής μας δράσης. Θα βρεθούμε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης και ενωμένοι σαν κλάδος θα απαντήσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Σαν Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, να συμπαρασταθούμε στους εκπαιδευτικούς και να καταγγείλουμε, να καταδικάσουμε την προσφυγή στα δικαστήρια από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας είναι στο κόκκινο, με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με κρούσματα από την πανδημία, από τον COVID που βγαίνει το ένα μετά στο άλλο, και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προχωράει σε προσφυγές στους εκπαιδευτικούς. Το καταγγέλουμε, το καταδικάζουμε και καλούμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, πραγματικά μέτρα για την ασφαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φοβάται. Με την προσφυγή αυτή δείχνει για άλλη μια φορά το φόβο της να ποινικοποιεί τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών. Δεν θα τους περάσει. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ασφαλή λειτουργία των σχολείων μας. Κάλυψη τώρα όλων των εκπαιδευτικών κενών, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα μαθησιακά αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικά κενά είναι τεράστια με τα 2 χρόνια κλειστά σχολεία, και ασφαλή μέτρα τώρα για να λειτουργήσουν ανοιχτά τα σχολεία χωρίς κρούσματα. Από τη μαζική, σχεδόν καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή, προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους απεργούς, προσφεύγοντας σήμερα στα δικαστήρια. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς, πρώτο τελετικό λαϊκό κίνημα, θα απαντήσουν με ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή, με ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στην αντίσταση απέναντι στην αντιεκπαιδευτική και τη λαϊκή πολιτική. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο σύγχρονο, γενικής παιδείας, που να μορφώνει και να μην εξοντώνει τα παιδιά, όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι παιδαγωγός της νέας γενιάς. Αυτό το σχολείο το δικαιούμαστε, μπορούμε να το έχουμε τον 21ο αιώνα και θα το έχουμε. Με μια εκπαιδευτική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας καταθέτει σήμερα για να βγάλει την απεργία, την αποχή, παράνομη και καταχρηστική. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ότι είναι μεγάλα τα ποσοστά, συντριπτικά τα ποσοστά τη συμμετοχή των συναδέλφων, που κατανοούν ότι αυτό ο νόμο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά κατηγοριοποιεί τα σχολεία και φέρνει του εκπαιδευτικού, δεν του ενδυναμώνει, αλλά του αποδυναμώνει στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Είμαστε λοιπόν εδώ για να πούμε ότι συνεχίζουμε στην απεργία αποχή, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των μαθητών μας αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αυτό κατάφερε να πείσει τους εκπαιδευτικούς ότι το σχολείο που φέρνει στον 21ο αιώνα της κατηγοριοποίησης των χορηγών και των δεξιοτήτων είναι προς όφελος των μαθητών και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ομολογεί με αυτή την κίνηση που κάνει σήμερα την ήττα της
χιλιάδες σύλλογοι από όλη τη χώρα έχουν μπει στην απεργία από αρχή. Καλούν τους συναδέλφους να συνεχίσουν να μάχονται για το σχολείο της, των σύγχρονων αναγκών μας, για ένα σχολείο που δεν θα κατηγοριοποιεί τα παιδιά ανάλογα με την τσέπη των γονιών τους. Ο αγώνας είναι μπροστά, είναι μεγάλος, αλλά εμείς θα νικήσουμε.